Ο χωρισμός Ηλιάδη-Γκέντζογλου. Πάλι το αθλητικό ρεπορτάζ με στη μέση, τα βλέπετε. Αυτοί οι δύο είχαν γνωριστεί. Βοήθησε με Κατερίνα, καλοκαίρι νομίζω. Όχι, είχαν γνωριστεί. Γιατί θυμάμαι ότι τότε, επειδή γνώριζα το Σάβα, ήμασταν σε κοινή παρέα και μου λέει: σε παρακαλώ. Ήταν στο θεάτρο νομίζω. Στο θεάτρο τότε τραγουδούσε. Ναι. Όχι, δεν τραγουδούσε η Αγγελική, ήταν Πάολα τότε. Και μου λέει: σε παρακαλώ, μπορείς να μου βρεις το τηλέφωνο της Ηλιάδη. Η Ηλιάδη κάποτε στο απέναντι τραπέζι. Και ήμουν εγώ με ένα φίλο μου δημοσιογράφο και λέω: ναι, βεβαίως, κοιτά. Οπότε πήρε το κινητό της και της έστειλε μήνυμα. Άντε! Ναι, και αυτό το story άρχισε έτσι. Ήταν σε απόσταση αυτό που έπαιζε στο εξωτερικό, αυτή εδώ. Θύμησέ μου πριν πόσα χρόνια ήταν, πριν κάνα δύο χρόνια. Τρία χρόνια. Τέσσερα. Έτσι γνωριστήκανε που λέτε τα παιδιά, όπως μας αποκάλυψε η Κατερίνα. Σαν αρσενικό ο Σάββας πήρε το τηλέφωνο της Ηλιάδη και έστειλε μήνυμα. Το ένα έφερε το άλλο. Τότε, αν δεν κάνω λάθος, ήταν να φύγει, να πάει στην Ιταλία. Πήγαινε, ερχόταν και η Αγγελική, έπαιζε εκεί, σωστά. Κάνανε μαζί και ένα παιδάκι. Τότε όμως υπήρχαν πάλι ιστορίες με την οικογένεια του Σάβα. Είχαν βγει φήμες. Καλέ, δεν θυμάστε τη μητέρα που είχε βγει. Στα κανάλια. Και έλεγε ότι ο Σάβας δεν πάει να πλύνει τα μούτρα του, θα κάνει παιδί. Μπράβο. Αξέχαστα μου ότι είναι μικρό παιδί και τι πάει να κάνει κτλ. Λοιπόν, από χθες τώρα ακούγεται ότι ο Σάβας τα βρόντιξε, έφυγε από το σπίτι όπου μένανε μαζί. Τι έκανε? Τα βρόντιξε, έφυγε από το σπίτι. Α, άκουσα, ξέφυγε. Όχι, έφυγε από το σπίτι. Ριζοσπαστική, ναι. Άνθη. Έφυγε. Τα πήρε τα πραγματάκια του λοιπόν από το σπίτι που μένανε και έφυγε. Μαζί να πούμε ότι έχουν και ένα παιδί όμως με την Αγγελική Ηλιάδη. Ένα πολύ το Βασίλη, ένα παιδάκι, ένα ποράκι, μωράκι. Πλάσμα. Οι φήμες είχαν ακουστεί από πριν ότι είχαν χωρίσει, από το καλοκαίρι για την ακρίβεια. Ωστόσο τα παιδιά μάλλον προσπαθούσαν, γιατί τους είχαμε δει και μαζί και στην Μύκονο. Και όπως είπε και η μαμά του Γκέντζογλου στην Φρέντο που μίλησε, είχαν πάει και στον Νίκο Νικόλιζα, είχαν πάει στην Καβάλα το καλοκαίρι και κάνανε διακοπές. Τώρα το τι έχει γίνει ενδιάμεσα, αυτοί μόνο το ξέρουν. Ωστόσο, μίλησε η μαμά, η πεθερά, αυτό ήθελα και ήθελα να σας πάω, στην Φρέντο και ρώτησε ο καλός συνάδελφος. Πάμε να το ακούσουμε. Α, το έχουμε, τέλεια, ναι, πάμε. Ο Σάββας δεν μας έλεγε σχεδόν τίποτα για την προσωπική του ζωή. Μέχρι και το καλοκαίρι που ήρθαν εδώ στην Καβάλα και μας είδαν, φέρνονταν μια χαρά σαν ζευγάρι. Ωστόσο, εμείς ως οικογένεια προσπαθήσαμε να μείνουμε έξω από την προσωπική του ζωή. Ο Σάββας, από τη στιγμή που δεν μας είχε μιλήσει για τη σχέση του με την Αγγελική όταν τα έφτιαξαν, δεν θελήσαμε να ανακατευτούμε παραπέρα. Μόνοι τους τα έφτιαξαν, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Φαντάζομαι όμως θα μας ενημερώσει και εμάς απόψε που θα μιλήσουμε μαζί του. Όσο για την Αγγελική, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο για πρώτη φορά, δεν μπορείς να τον κρίνεις πως είναι η ψυχούλα του. Πού να ξέρω λοιπόν το χαρακτήρα της. Λοιπόν, βλέπουμε το η μάνα και είναι φουρκιασμένη και τα μαζεύει. Σου λέει, μόνος τα κάνανε, μόνος τα φάνε. Κάπως έτσι. Παίρνει κάποια απόσταση. Βέβαια, αυτό που είχε πει η Κατερίνα στην αρχή της σχέσης, είχε βγει και έλεγε ότι... Σήμερα Γιάννη μελέτη, παρακαλώ. Μπράβο, τα θυμάσαι, Τζορτζέλα μου. Το θυμάμαι, λες και το ζω τώρα. Για πες. Πες το λίγο, γιατί εγώ ήμουν τότε στο δέστε τους και τα είχαμε βάλει μαζί σας στη μέση, Μεσημεριανή μελέτη. Για ποιο λόγο τα είχαμε βάλει. Γιατί το θυμάμαι. Γιατί θεωρήσαμε ότι δεν ήταν κομψό που πήρατε τη γυναίκα, ξέρεις τώρα. Ήταν... Στο ρεπορτάζ πρέπει να πάρει στους πάντες. Αλλά... Και το Θεό, αν μπορούμε να τον πάρουμε, σωστά, να τον πάρουμε. Ναι, παιδί μου, εμείς το είδαμε έτσι και ότι δεν την είχαμε ενημερώσει για τίποτα κτλ. Η γυναίκα δεν καταλάβαινε εκείνη τη στιγμή και είπε το στόμα της τα σύλληπτα. Καλέ, όλα τα καταλάβαινε, απλά ήθελα να τα βγάλει από μέσα. Τι να το ακούσει με άνθρωπο, καλέ, Κατερίνα, πρέπει να το ακούσει το πανελίδιο. Τι είχε πάρει. Πες λίγο το story. Ο Σπύρος Σιγούρος. Να αγαπώ το Σπύρο. Ο Σπύρος Σιγούρος, αγαπημένος συνάδελφος και φίλος, που έχει την πειθό και βγήκε η κυρία Γκέντζογλου και τα είπε έξω από τα δόντια. Ό,τι αισθανόταν, ό,τι σκεφτόταν, ό,τι προβληματισμό είχε, το είπε για τη σχέση της, του γιου με την, με την Αγγελική. Δεν την πολύ ήθελε την Αγγελική, είχε ένα θέμα. Έλεγε ότι ο γιος της εδώ πέρα δεν ξέρει τα παπούτσια του, τα κορδόνια να δένει και να πλένει τα δόντια και ότι είναι ένα μωρό παιδί. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όντως ήταν πολύ μικρός πριν 3-4 χρόνια. Ο Σάββας πώς ήταν, 22 χρονών. Για 23 χρονών ποδοσφαιριστής. Αυτή είναι και καλομαθημένη. Οι μαμάδες τους τα πλένουν όλα, τα βρακιά τους, το ένα τ' άλλο, το φαΐ έτοιμο.